Το χθεσινό ξέσπασμα τη Ζήνα Κουτσελίνη για την υπόθεση του Απόστολου Λίτρα, σχολίασαν στη σημερινή σούπερ Κατερίνα, η Κατερίνα Καινούριου και οι συνεργάτε της. Θυμίζουμε πω η παρουσιάστρια του Σταρ προκάλεσε θύελα αντιδράσεων για την αναφορά τη καριέρα του γνωστού ποινικολόγου, μετά την ομολογία του ότι ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγο του. Η Κατερίνα καινούριου χαρακτήρισε απαράδεκτα τα όσα υπόθηκαν χθε από τη Ζήνα Κουτσελίνη και τόνισε πω δεν έχει καμία σχέση αυτή η εικόνα με τη γυναίκα που γνώρισε και βρισκόταν πάντα δίπλα στα θύματα. Καλεσμένη στο πλατό ήταν η Ιωάννα Παλιοσπύρου, που είχε για δικηγόρο τη τον Απόστολο Λίτρα στην υπόθεση με το Βιτριόλι, και έκανε μία αποκάλυψη για την παρουσιάστρια και κάποιε περίεργε αιχμέ που αφήνει μέσα από την εκπομπή της Αλήθεια με τη Ζήνα. Τα σχόλια Κατερίνας και καινούριου και Ιωάννα Παλιοσπύρου για τη Ζήνα Κουτσελίνη. Να πω την άποψή μου για κάτι, ήταν τρομερά άστοχο αυτό που έγινε χθε. Λάθο και απαράδεκτο αν με ρωτάτε. Από εκεί και πέρα είδα ένα απόσπασμα και η Ζήνα που γνωρίζω δεν είναι αυτή σε καμία περίπτωση. Έπαθα σοκ. Αγαπά πάρα πολύ τις γυναίκες και είναι πάντα με το θύμα και με τις γυναίκες. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό, από εκεί και πέρα ίσως θέλει σήμερα να κάνει μία άλλη τοποθέτηση. Ήθελε να πει κάτι άλλο και εγώ το κατάλαβα λάθος, έγινε κάτι διαφορετικό, εγώ αυτό που είδα, πάντως, δεν είναι η Ζήνα που ξέρω εγώ, ανέφερε η Κατερίνα καινούριου, με τους συνεργάτες της να συμφωνούν. Έτσι ο Άννα Παλιοσπύρου από την πλευρά της τόνισε ότι δεν είχε δεχτεί πάντα τα καλύτερα σχόλια από τη Ζήνα Κουτσελίνη, έχουμε μιλήσει, δεν έχω πάει στην εκπομπή της. Θυμάμαι ένα περιστατικό και στη δική μου περίπτωση με τη... Ζήνα. την πρώτη ημέρα που είχα πάει με τη μάσκα στο δικαστήριο, που είχε γίνει χαμό, βγαίνοντα σε διάλειμμα τη δίκη, με είχαν πληροφορήσει τότε ότι είχε υποθεί στην εκπομπή τη ότι πήγα εκεί να κάνω σόου. Είπε ότι έρχονται σχόλια τηλεθεατών που λένε αυτό το πράγμα. Το έχω δει το απόσπασμα. Δεν ήταν κομψό, συμβαίνει μερικέ φορέ και δεν ξέρω του λόγου. Έχουμε μιλήσει έκτοτε, τη το έχω μεταφέρει και το γνωρίζει, απλά κάποιε φορέ αφήνει περίεργε αιχμέ, είπε στον αέρα του Α.